τράβι μας. Οπότε σιγά σιγά να καθόμαστε στις θέσεις μας να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Σήμερα χάσαμε ένα συναγωνιστή από την Ουρανόπολη, τον Λαζανά, τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς προτεργάτες του αγώνα, ένας σημαντικός αγωνιστής, και ο καλύτερος τρόπος για να θυμίσουμε τη μνήμη του είναι να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά και ακόμα πιο αποφασιστικά τον αγώνα μας μέχρι τη νίκη. Το εργαστήριό μας σήμερα έχει θέμα την ιστορία του κινήματος των μεταλλορύχων της Χαλκιδικής. Θα αναφερθούμε στη μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων του 1977 στα μεταλλεία του Μαντέμ Λάκου και της Ολυμπιάδας. Οι ομιλητές μας θα είναι ο Δημήτρης Παυλίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Κορδαλής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Μεταλλορύχων την περίοδο της μεγάλης απεργίας του 1977 και πρώην πρόεδρος της κοινότητας της Μεγάλης Παραγιάς, και ο Χριστόφορος Στεφανίδης, πρόεδρος του Σωματείου των Μεταλλορύχων της Ορμήλιας και πρώην πρόεδρος της κοινότητας της Ορμήλιας. Ας πάρουμε το λόγο. Πριν πούμε την ιστορία των αγώνων, πιο κοντά, Χριστόφορε, πιο κοντά. Να πούμε δύο κουβέντες για το είδος της εργασίας των μεταλλορύχων. Λέμε ότι πρόκειται για την πιο βαριά, αντιγυνή και επικίνδυνη εργασία, ιδιαίτερα των μεταλλορύχων που δουλεύουν στις υπόγειες στοές, στις γαλαρίες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μεταλλεία δεν είναι οι συνηθισμένες βιομηχανίες που βρίσκονται κοντά στα εργοστάσια και τα λοιπά, που βρίσκονται κοντά στα αστικά κέντρα. Είναι διάσπαρτα σε όλον τον χώρο, μέσα στα βουνά και στα λαγκάδια, που περιβάλλονται από χωριά. Γι' αυτό και επαντρώνονται κατά κύριο λόγο από τους φτωχούς αγρότες της περιοχής, οι οποίοι αφήνουν τις μικρές αγροτικές τους εργασίες σε άλλα μέρη της οικογένειας και απασχολούνται στα μεταλλεία. Έχει και αυτό σημασία για το επίπεδο της αντίστασή τους στην άσχημη κατάσταση που επικρατεί από πλευρά συνθηκών εργασίας, όπως και αμοιβής. Αυτά λοιπόν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας των μεταλλορύχων. Και να ξεκινήσουμε. Βεβαίως παλιό στη Νότια Ελλάδα, στον Άβριο Άρη, έχουμε την πρώτη απεργία των μεταλλορύχων 6 χρόνια, μη συμφωνείτε, πριν μπούμε στον 20ο αιώνα, δηλαδή το 1894 είναι η πρώτη απεργία. Φυσικά τον ίδιο καιρό εμείς ακόμα έχουμε τουρκοκρατία εδώ. Το 12 απελευθερώθηκε η Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους. Δεν μιλάμε καν στην περίοδο εκείνη και κάτω από τις συνθήκες της Οθωμανικής κυριαρχίας, δεν μιλάμε για σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις για αγώνες των εργαζομένων κτλ. Μπορεί να υπήρχαν αντιδράσεις, αλλά πάση περιπτώσει δεν υπήρχαν οργανωμένοι και συγκροτημένοι αγώνες. Εδώ στην περιοχή του Μαντέμ Λάκου είναι γνωστά τα μεταλλεία από την αρχαιότητα, από τον καιρό του Φιλίππου. Φυσικά ξέρουμε ότι και μετέπειτα ακόμα και οι Ρωμαίοι τα δούλεψαν τα μεταλλεία, και αργότερα οι Βυζαντινοί, και είναι γνωστά, αναφέρονται στις διάφορες γραφές του Βυζαντίου ως σιδηροκάψια. Αργότερα οι Μουαμεθανοί, οι Τούρκοι που κυριάρχησαν εδώ, τα βάπτισαν Μαντέμ Λάκο. Μαντέμ είναι το μεταλλείο Μαντέμ Λάκο, άρα Λάκος που έβγαλε μεταλλείο, και τα χωριά της περιοχής Μαντεμοχώρια, τα οποία για την ιστορία λέμε τώρα δύο κουβέντες, τα αναγνώριζαν αυτοδιοίκηση υπό τον όρο ότι θα παραδίδουν, θα εξασφαλίζουν και θα παραδίδουν στο Σουλτάνο μια ποσότητα αρχηρού. Και όταν δεν την εξασφάλιζαν, αγόραζαν και έδιναν, συμπλήρωναν την ποσότητα που χρειάζονταν για να εξασφαλίσουν την αυτοδιοίκησή τους, να μην έχουν επεμβάσεις. Φυσικά πήγαμε το 12, απελευθερώθηκε η Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους,
μπήκαμε στο ελληνικό και έχουμε τους πρώτες αγώνες του 1928. Είπαμε ότι άσκεμες συνθήκες δουλειάς, εξευθυλιστικά μεροκάματα, απανωτά εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές αρρώστιες στηρίζουν τους εργαζόμενους, οι πνευμονοκονίες, οι καλύπους όπως την έλεγαν εδώ κτλ. Πεθαίνουν νέοι άνθρωποι μέχρι κατά το 60 και τα λοιπά, αν επισκέπτουν κανένα στα μεταλλεία, τα νεκροταφεία της περιοχής, τα έβρισκε 27, 28, 30, 32, 35 χρονών, δηλαδή ξοπλούσαν φέρτα φέρτα και πήγαιναν στον προορισμό τους. Τόσο ήταν η αντοχή από την πνευμονοπονίαση. Φυσικά και πολλοί σκοτώνονταν από τα εργατικά ατυχήματα. Θυμάμαι το 64, όταν σαν μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Μεταλλουργικών Ελλάδας κάναμε μια έρευνα στα αρχεία του ΙΚΑ Στρατονίου, είχαμε κάνει την εξής διαπίστωση, ότι από τους 400 μεταλλουργούς, γιατί είχε και άλλους ασφαλίσματος, κάποιους οικοδόμους κτλ. Από τους 400 μεταλλουργούς, μόνο ένας ήταν συνταξιούχος λόγου γύρατος. Οι άλλοι ήταν όλοι, οι 399 δηλαδή, όλοι λόγω πνευμονοπονίασης. Συνταξιούχοι από τα 27, από τα 30 τα χρονών κτλ. Και στην πορεία ξοφλούσαν και πήγαιναν στο νεκροταφείο. Αυτές λοιπόν οι άσχημες καταστάσεις, τόσο από πλευρά συνδικών εργασιών, όσο και από πλευρά αμοιβής, είναι εύλογο να δημιουργούν αντιδράσεις. Δεν αρκούν όμως μόνο οι αντιδράσεις. Οι ατομικές αντιδράσεις χρειάζεται να μαζευτούν. Χρειάζεται κάποιους παράγοντας που θα συνενώσει την αγανάκτηση, το μίσος όλων των εργαζομένων σε μια κοινή προσπάθεια να αντιδράσουν όλοι μαζί. Και κάποιο πράγμα δεν υπήρχε τα πρώτα χρόνια. Αυτόν τον ρόλο τον έπαιξε ένας μετά μεγάλος παράγοντας, ο οποίος λέγονταν Γυπτοδήμος. Κώστας Γυπτοδήμος. Κατάγονταν από την Εύβοια, ο πατέρας του ήταν ειρηνοδίκης στην Ερυσσό και τούτος φοιτητής της ιατρικής σχολής, έρχονταν σε όλες τις διακοπές, Χριστούγεννα, Πάσχα και το καλοκαίρι και ήταν οργανωμένος στην ΟΚΝΕ. Φυσικά όλη η νεολαία τότε ενθουσιασμένη από τις σοσιαλιστικές ιδέες, γιατί βλέπετε είναι φρέσκια η Πολσεβίκη και η Επανάσταση, καταλαβαίνετε με τι σύλλο μετέδιδε αυτές τις ιδέες. Έτσι τούτος εδώ κυρώθηκε τα χωριά που είχαν μεταλλουργούς και κατά κύριο λόγο τη Μεγάλη Παναγία, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των μεταλλουργών προέρχεται από αυτό το χωριό, ήταν και το κεφαλοχώρ και παραμένει κεφαλοχώρ της περιοχής. Το μεγαλύτερο πληθυσμιακά από το εννοώ. Και οργάνωνε σε πολιτικούς συλλόγους, σοσιαλιστικούς, κομμουνιστικούς συλλόγους κτλ. Τους νεολαίους. Έχουμε τέτοιους πυρήνες πριν του 25. Γιατί το λέω το 25. Γιατί όταν έγινε η δικτατορία του Πάγκαλου, το δρο Πάγκαλου των Αμερικανών, το ίδιο όνομα και τούτος εδώ είναι γονός εκείνο, το δικτάτορα. Και μοιάζει κιόλα, Λοιπόν, όταν έγινε η δικτατορία του Πάγκαλου, βρίσκομαι εξόριστος από τη Μεγάλη Παναγία. Αρκετοί μεταλλουργοί από τη Μεγάλη Παναγία, μεταλλουργοί όλοι αυτοί, είναι εξόριστοι στην ανάπτυξη. Η δικτατορία του Πάγκαλου δεν συμπλήρωσε καλά χρόνο και ανατράπηκε από άλλον στρατηγό, το Κονδύλι. Έτσι αφέθηκαν ελεύθεροι οι κρατούμενοι και επανήλθαν να πάνε στη δουλειά τους, αλλά η εταιρεία δεν τους δέχτηκε. Και τούτε εδώ, επειδή δεν ήξεραν να κάνετε καμιά δουλειά, ήρθαν στα μεταλλεία της Γερακινής, εκεί στην Ορμήλια κοντά. Τα μεταλλεία της Γερακινής επανδρώνονταν τότε κατά κύριο λόγο από εργάτες που προέρχονταν από την Ορμήλια. Και είναι αυτοί που εγώ επιμένω να τους μνημονεύω, που μας πόλεσαν με τις νέες προοδευτικές σοσιαλιστικές ιδέες. Είναι αυτοί που έφτιασαν στην Ορμήλια την πρώτη κομματική οργάνωση του ΚΚΕ. Για την ιστορία και πάλι λέω ότι μεταξύ αυτών ήταν και ένας μετέπειτα παράγοντας της Χούντας, που δούλευε και αυτός στα μεταλλεία, ο Ασλανίδης. Οι παλιότεροι θα έχουν ακουστά το όνομά του. Και ένας εξ αυτών σταλμένος όμως τούτος εδώ, ο οποίος συνέχισε να παίζει άσχημο ρόλο και μετά. Τελικά, το 28, αυτά γίνεται 22, 23, 24, μέχρι και το 25 που έγινε δικτατορία. Το 28, ο φοιτητής πριν
και ύστερα γιατρός πλέον, ο Αιγυπτοδήμος ο Κώστας, επανήρθε στην Ιερισσό ως γιατρός πλέον. Πήρε το δίπλωμα του γιατρού και ήρθε και άσκησε την ιατρική στην Ιερισσό. Είχε τους δεσμούς με όλες αυτές τις δυνάμεις, τη συγκρότησε, πιο όριμος πλέον τώρα και τούτος εδώ, κατάφερε να τους οργανώσει όλους μαζί, να πιάσει ένα συντονιστικό ας πούμε, όλων των χωριών της, τους πυρήνες που είχε ιδρύσει πιο μπροστά και κήρυξε χωρίς να υπάρχει τότε σωματείο. Κήρυξαν όλες αυτές οι επιτροπές απεργία. Το 1928 κατά κάποιες πηγές ή το 29 κατά κάποιες άλλες έχουμε την πρώτη απεργία των μεταλλουρίχων του Ματέ Βλάκου. 7.000 μεταλλουρίχοι. Τότε οι δουλειές δεν είχε μηχανήματα και γίνονταν χειρονακτικά. Και ήταν 7.000 μεταλλουρίχοι. Και μάλιστα εκείνη η απεργία σκέφτηκε με επιτυχία. Δηλαδή ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους. Γιατί ήταν σύσσωμη, μαζική απεργία και ελάχιστοι ανθρωποσπάστες. Δηλαδή ακολούθησαν την απεργία όλοι. Αυτό ξέρουμε για τα πριν χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρουμε δε ότι οι μεταλλουργοί όπως και οι νεότεροι έχουμε απόψει μαζί μας τον Γιώργο του Κοταλή που θα σας μιλήσει για αυτό. Μετέπειτα αγώνες, μέλος της διοίκησης τότε, ο οποίος τιμωρία για την έντιμη στάση του απέναντι στους εργάτες καταξιώθηκε και μετά τον εξέλεξαν τρεις φορές πρόεδρο της κοινότητας Μεγάλης Παναγίας. Θα τον ακούσετε μετά, θα μας τα πει. Και τότε ένας εκ των εξουρίστων, ο Λαγκουγιάννης ο Χαϊδευτός, εξελέγει πρόεδρος της κοινότητας, δηλαδή ο κόσμος της Μεγάλης Παναγίας έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση σε αυτούς τους αγωνιστές, εξέλεξε πρόεδρος της κοινότητας τον Λαγκουγιάννη τον Χαϊδευτό. Μοναδικός πρόεδρος της κοινότητας στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε ακόμα έναν δήμαρχο στις Αίρες του Μενίκτα. Καταλαβαίνετε τι σημαντικό πράγμα είναι και τι σημαίνει αυτό, πώς καταξιώνονται στη συνείδηση του λαού οι αγωνιστές που με συνέπεια δίνουν τη μάχη για τα προβλήματά του. Μετά τα αυτά δεν αναφέρονται στην ιστορία κάποια άλλη αγώνες των μεταλλουρίχων. Εξάλλου μπήκαμε στην περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Έχουμε πολλούς πλέον από τον χώρο των μεταλλουρίχων που τους παγκώνει η δικτατορία και τους στέλνει στα νησιά και στις φυλακές, εξόριστους και στις φυλακές. Και φυσικά εδώ να πούμε μια κουβέντα ακόμα. Από αυτούς τους μεταλλουρίχους της Βόρειας Χαλκιδικής αναδείχθηκαν τα καλύτερα στελέχη του αγώνα που έγινε στη διάρκεια της κατοχής της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού μετά. Αναφέρω δύο τρία ονόματα και θα πω και ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η επίδραση των αγώνων των μεταλλουρίχων στη συνείδηση όλου του κόσμου. Από τη Μεγάλη Παναγία αναδείχθηκε ο μεγάλος ταξίαρχος του Δημοκρατικού Στρατού, ο Παγιοργιού. Από τη Μεγάλη Παναγία αναδείχθηκε ο Πατρικής ο Τσέγας, το μοναδικό στέλεχος του Μακεδονικού Γραφείου που δεν μπόρεσε να το πιάσει η δικτατορία του μεταξά. Ούτε οι Γερμανοί μετά τα αυτά. Ο μόνος ελεύθερος άτομο. Και φυσικά από τη Μεγάλη Παναγία αναδείχθηκαν και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων ένας πάλι Κορδαλής, έχει το ίδιο το όνομα, ο Μίτσος ο Κορδαλής, και αρκετοί άλλοι που δεν μπορώ να τους μνημονεύσω αυτή τη στιγμή, ίσως και δεν έχει πραγματική αξία. Αυτό είναι ένα, ότι μέσα από τα σπάχνα των μεταλλουρίχων αναδείχθηκαν ηγέτες και των μετέπειτα αγώνων του ελληνικού λαού. Μάλιστα, ηρωικές μορφές. Το δεύτερο παράδειγμα που δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση έχουν στη συνείδηση του εργαζόμενου λαού, συνολικά όλου του λαού, οι πρωταγωνιστές των αγώνων, είναι ότι έχουμε στη Μεγάλη Παναγία μονάχα ένα χωριό που δεν είχε τότε 2.000 κατοίκους, 160 θύματα σκοτωμένους μονάχα που έδωσαν τη ζωή τους στη διάρκεια της κατοχής και του Δημοκρατικού Στρατού. Αν συγκρίνει κανένας με το ποσοστό τι είναι, ίσως έχει τα πρωτεία στην Ελλάδα. Από πλευράς δεν συμμετοχής δεν ξέρω ποια οικογένεια υστέρησε και δεν συμμετείχε σε αυτούς τους αγώνες. Μόνο το γεγονός αυτό ότι 160 θύματα έχουμε από ένα χωριοδάκι, χωριό, των 2.000, ούτε 2.000 κατοίκους, δείχνει ακριβώς. Αυτά τα είπα για να καταλάβουμε. Είναι χρήσιμα για εσάς τους νέους ανθρώπους ότι κανέναν δεν καταξιώνεται από τις εξυπνάδες του. Καταξιώνεται
από τη συνέπεια που δείχνει στους καθημερινούς αγώνες για τα προβλήματα του κόσμου. Και καταλαβαίνετε, αυτό είναι το μεγάλο χρέος και για μας τη σημερινή περίοδο που ζούμε. Για εσάς ιδιαίτερα, λέω, τους νεολαίους. Αφήνουμε τώρα αυτό και ξαναπάμε στους μετέπειτα αγώνες. Εμφανίζεται ξανά, φυσικά έχουμε τον Εμφύλιο που δηλώνει το 49-50 και συνεχεία μπαίνουμε στη δεκαετία του 50, όπου έγινε η μαύρη αντίδραση που τα σκάζει όλα, τα σκάζει φοβέρα και τα πλαγώνει σκλαβιά που λένε. Τότε παρά τα αυτά έχουν συσσωρευτεί πολύ σημαντικά προβλήματα στους εργάτες, του μαντεβλάκους και το 1957 ξεσπάει καινούργια απεργία. Την οποία απεργία χρειάστηκε να τη σταματήσει ο κρατικός μηχανισμός. Όπως πάντα μπαίνει μπροστά για να προστατεύει τα συμφέροντα των μεγάλων. Τα ΜΑΤ σήμερα, παλαιότερα αλλιώς τα έλεγαν, δεν ξέρω πώς τα έλεγαν. Εν πάση περιπτώσει, έπιασαν τότε τον τότε πρόεδρο των μεταλλουργείων, τον Παρπαχρήστο τον Ισάκο, Ισαάκ Χρήστος είναι το όνομά του, και τον πήγαν στον Αϊστράτη εξόριστο. Φαίνεται ότι υπέκυψε ο άνθρωπος κάτω από τα βασανιστήρια και την πίεση, υποσχέθηκε, γι' αυτό επέστρεψε ο Παρπαχρήστος. Συνέχισε τη συνδικαλιστική του δράση, αλλά δυστυχώς την υπηρεσία της εταιρείας. Δηλαδή τα κατέβασε τα πια. Ο επαναστάτης αρχικά, Ισάκ, έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Πώς το λέμε. Οι πιέσεις που ασκούνται, καμιά φορά οδηγούν τους αγωνιστές στο να καμπτούν. Τέτοια περιστατικότητα. Έκτοτε σήγησαν τα πάντα και ξαναέχουμε μια πολύ σπουδαία απεργιακή εκκύρωση των μεταλλουργείων του Ματέ Βλάκου του 1964. Να μην ξεχνάτε ότι Νοέμβριο το 1964, Οκτώβριο Νοέμβριο του 1964, που βάσταξε 56 μέρες. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αλλαγή πολιτικού κλίματος. Έχει φύγει από τη μέση η αρέτο, και όπως έχουν τη σημερινή Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή, και είχε αναδειχθεί Ένωση Κέντρου που τουλάχιστον σαν συνθήματα ήταν προοδευτικότερη κατάσταση, ας την πω έτσι, καλύτερα. Σε αυτό το κλίμα της εφορίας, ξανά με τα συσσωρευμένα προβλήματα οι εργάτες ξαναξηχύθηκαν. Είχαμε εντωμεταξύ, είχε προηγηθεί και κατά κάποιο τρόπο ένας έλεγχος από μέρος των γνήσιων αγωνιστών των σωματείων. Τα πέρασαν στα χέρια τους. Έχουμε μια περίφημη απεργία που βάσταξε 56 μέρες και αναγκάστηκε ο Ποδοσάκης όχι απλώς να ικανοποιήσει τα αιτήματα, να υπερθεματίσει. Έδωσε μάλιστα, θυμόμαι, επιπλέον από αυτά που ζητούσαν οι εργαζόμενοι, έδωσε και επίδομα τακτικής προσέλευσης. Δηλαδή όποιος δεν έκανε καμιά μέρα στην εργασία έπαιρνε τόσο. Αν έκανε μία, έπαιρνε λιγάκι παρακάτω, επιπλέον ένα ριγάλο. Για να εξασφαλίσει την τακτική προσέλευση των εργαζομένων στη δουλειά του. Και κάποια άλλα μικροζητήματα τα οποία δεν ήταν αιτήματα των εργαζομένων και τα ικανοποίησε, τα έλυσε. Αυτή είναι η τελευταία απεργία, γιατί μετά μπαίνουμε στη δικτατορία των συνταγματαρχών, στη Χούντα που λέμε. Οπότε άλλα μεν σωματεία, 7 σωματεία μεταλλουργείων υπήρχαν τότε στη Χαλκιδική. Άλλα μεν τα διέλυσε τελείως, άλλα αρκέστηκε στο να αντικαταστήσει τις διοικήσεις. Με ανθρώπους που υπέδειχναν εταιρείες, εννοείται. Έτσι λοιπόν πέρασε και η 7η αιτία. Τα προβλήματα όμως των μεταλλουργείων κανένα δεν τα είχε αντιμετωπίσει. Παρέμειναν, οξύνονταν και αποτελούσαν το μεγάλο κίνητρο για ξέσπασμα καινούριων αγώνων. Προσέξτε όμως, όπως είπα και πριν, ευνοϊκό έδαφος είναι τα προβλήματα. Ευνοϊκό έδαφος δημιουργεί η αγανάκτηση και το μίσος ενάντια σε αυτούς που επιβάλλουν τέτοιες καταστάσεις στον εργαζόμενο. Δεν αρκεί όμως το ευνοϊκό έδαφος. Χρειάζεται και ο καλλιεργητής. Κανένα έδαφος μόνο του δεν αποδίδει καρπούς αν δεν πει ο καλλιεργητής να το καλλιεργήσει, να ξεζώσει τα λιζάνια και να περιποιηθεί τα καινούργια μετά. Χρειάζονταν λοιπόν πάντα είτε συνδικαλιστική οργάνωση σε χέρια τίμιων αγωνιστών, είτε πολιτική οργάνωση που να μπορεί πραγματικά να συνεγείρει τον κόσμο και να τον ξεσηκώνει. Και αυτές οι προϋποθέσεις είχαν δημιουργηθεί στην περίοδο που είπα του 1964. Πάμε όμως πλέον στο 1967 πλέον. Πέρασε το 1967, συσσωρεύτηκαν προβλήματα, αδράνεια πλήρης στο εργατικό κίνημα, αλλά λέμε τα συσσωρευμένα προβλήματα αποτελούσαν, όπως αντιλαμβάνεστε, καλή ύλη για ξέσπασμα καινούργιων αγώνων. Και πράγματι ξέσπασαν οι καινούργιοι αγώνες, γι' αυτό μας το μας πει ο συνάδελφος μας, ο Γιώργος ο Κορδαλής, ως μέλος της διοίκησης τότε τα έχει κοντά. Εγώ θέλω να πω μονάχα δύο κουβέντες. Ηγέτης αυτού του αγώνα
και έχει αυτό αξία να το πούμε, για να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στον πολιτικό και στον μαζικό αγώνα. Ο μαζικός αγώνας σημαίνει να συσπηρώνουμε όλο τον κόσμο που τον ενδιαφέρει το πρόβλημα αυτό, που θίγεται από αυτό το πρόβλημα και θέλει τη λύση του. Όποιος και αν είναι, αρκεί να τα καταφέρουμε να τον συστρατεύσουμε σε αυτόν τον αγώνα. Και ανάλογο έχουμε και τώρα, θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Αυτός είναι, λέμε, ο μαζικός αγώνας. Ο πολιτικός αγώνας είναι ένα άλλο πράγμα. Ο πολιτικός αγώνας είναι να απολαύσουμε το εργατικό κίνημα, το λαό που μόνο του βγάλει κάποια συμπεράσματα για την κατεύθυνση του πλακώνει, αλλά πώς θα βγούμε από την κατάσταση δεν ξέρει, να το απολαύσουμε με τον τρόπο που θα βγούμε ολοκληρωτικά και θα απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση και την καταπίεση του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτό είναι ο ρόλο. Το πρώτο λοιπόν ρόλο έχουμε πρόεδρο έναν πρώην αστυνομικό. Λέγεται Βασιλούδα Θανάσης. Μακαρίτη τώρα πλέον δεν ζει. Θα σας πει λέω ξανά ο Γιώργος, γι' αυτό θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες. Τούτος εδώ ήταν Βασιλόπουλος. Σε τέτοιο σημείο που αργότερα αρνούνται να ψηφίσει τον Καραμαλή γιατί έδιωξε τον Βασιλιά. Δεν τον σχολούσε ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή τον επισκέφτηκα εγώ ως παλιότερος συνδικαλιστής και που μπορούσα βοήθεια που μου είχαν δώσει να τους μεταφέρω στους αγωνιζόμενους μεταλλουργούς από διάφορα συνδικάτα μέχρι και την Κύπρο και από την Αγγλία κτλ. Αλλά και από κομματικές οργανώσεις της περιοχής και όλης της Ελλάδας. Όταν τον επισκέφτηκα για πρώτη φορά, του είπα αυτός είμαι και σε φέρνω βοήθεια για τους για τον αγώνα σου. Μόλις άκουσε ότι έχω την βοήθεια και θέλω αποδείξεις τον. Θέλω να στείλω πίσω χαρτιά ότι έφτασε τον προορισμό του στα λεφτά. Μόλις άκουσε και από την κομματική οργάνωση της Ομίλιας ή και κάποια άλλα παραπέρα, λέει, α, αυτά δεν τα παίρνω. Θα λες, του λέω, μην τα παίρνεις. Τότε εγώ θα βγω έξω στην πλατεία, θα φωνάξω τους μεταλλουργούς για τους πολλάτε να σας περάσω αυτά τα λεφτά. Προορίζονται για εσάς, δυστυχώς ο πρόεδρος δεν τα παίρνει. Όχι, αυτό δεν το κάνει. Αυτό είναι σκύπτη για το λέω, δεν θέλω πάντια. Εν πάση περιπτώσει με την επέμβαση ενός ανθρώπου που του κόψει αίματα το όνομα που λέγονταν Θόδωρος και πηγάστηκαν στην επιτροπή από ένα Μακαρίτης πλέον κι αυτός, αναγκάστηκε να τα πάρει. Και εγώ συνέχισα έστρα να έχω επαφές. Στο τέλος αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος αποδείχτηκε παρά τις λανθασμένες πολιτικές πεποιθήσεις που είχε, αποδείχτηκε βράχος ακρόνητος από ηθικής πλευράς, δεν εξαγοράζονταν. Δεν τα παρέδινε. Δεν πρόδινε τους εργάτες. Σε καμιά περίπτωση ο Βασιλούδας. Τότε εδώ έγινε από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες. Δηλαδή, ποντρές ενέργειες ήθελε πολύ τη γνώμη μου. Και όταν αργότερα τυχαία πάντρεψε τη θηγατέρα του στην Ορμήλα και έρχονταν επισκέπτες, προτιμούσε πρώτα να περάσει από το σπίτι του δικό μου να με δει, ύστερα να πάρει να επισκεφτεί τη θηγατέρα μου. Αυτά τα λέω για να τονίσω ότι έντιμοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Και εμείς έχουμε χρέος να συστρατεύουμε όλο τον κόσμο στον κοινό αγώνα για τα προβλήματά μας. Από εκεί και πέρα είναι η δική μας ευθύνη να τους απολιάσουμε με τη σωστή αντίληψη για το πώς μπορούμε να βγούμε από το διέξοδο και να απαλλαγούμε οριστικά από την εκμετάλλευση και καταπίεση που ασκεί το κεφάλαιο πάνω μας. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Σταματώ εδώ. Έβγαλα ταυτόχρονα και κάποια συμπεράσματα. Φυσικά θα μπορούσε να μιλάει κανένας ώρες για το εργατικό κίνημα. Για το ποιον βρίσκει μπροστά του. Για το τι συνείδηση αποκτάει ο εργαζόμενος συγκρουόμενος με τα συμφέροντα τα μεγάλα. Πάντα τρέχουν να υπερασπιστούν τους μεγάλους επιχειρηματίες ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό βοηθάει στην ανάπτυξη της συνείδησης του απλού εργαζόμενου ότι αν δεν έχω να τα βάλω μονάχα με τον επιχειρηματία μου παρά το πλευρό του επιχειρηματία και πριν από τον επιχειρηματία με φράζουν τον δρόμο στον αγώνα μου, το κράτος. Μέχρι τότε η αντίληψή του είναι ότι το κράτος είναι κάτι πάνω από συμφέροντα, πάνω από κόμματα. Εκεί αποκτάει τακτική συνείδηση. Βλέπει λοιπόν τον αντίπαλο. Δεν έρχεται όμως αυτό. Χρειάζεται και παραπέρα πόλεμα της κατάστασης και αυτό είναι χρέος. Δικό μας, όλων μας, όλων των ανθρώπων που έχουν προοδευτικές αντιλήψεις να βοηθήσουν τους εργαζόμενους για την οριστική απαλλαγή από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Σας ευχαριστώ. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι απόψε εδώ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή του Χριστόφορου που με κάλεσε.
Θα ξεκινήσω και θα αναφερθώ και εγώ στο όνομα του Βασιλούδα, γιατί πράγματι αξίζει να πούμε δύο λόγια αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν βασιλικός. Ήταν μπάρμπας, έτσι τον έλεγα εγώ. Εγώ ήμουν παιδάκι μαζί κοντά του. Με είχε σαν πρωτοπολίτερο, γιατί και εγώ ήμουν τίμιος. Θα δείτε στη συνέχεια. Δεν εξαγοράζονταν αυτός ο άνθρωπος με τίποτα. Πιέστηκε. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Τον φοβέρεξαν για τα παιδιά του, για την κόρη του. Τον δώσανε, τον δάξανε λεφτά, θέση στο μεταλλείο. Όχι. Ήταν βράχος ακλόνητος. Άσε να πάμε την ψυχή του εκεί που ήταν. Ήμασταν ένα από τα πέντε σωματεία. Αυτό ήταν το μεγάλο κακό. Διότι όταν σε μια επιχείρηση υπάρχουν πολλά σωματεία, υπάρχει και η διάσπαση. Εμείς ήμασταν το σωματείο των υπογειτών. Αυτοί που ήμασταν στην πρώτη γραμμή. Θα αναφερθώ λίγο για τα μεταλλεία. Πάρα πολύ δύσκολη εργασία. Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Έχω κάνει κι άλλες εργασίες στη ζωή μου, αλλά αυτή ήταν η δυσκολότερη. 3 χιλιόμετρα σε μάκρο, σε βάθος και 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με συνθήκες απαράδεκτες. Στο μεταλλείο πήγα το 1964. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και ομαλοποιούνται λίγο, αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο θα αναφερθώ για τη σημερινή κατάσταση. Τότε τα πράγματα ήταν δύσκολα. Δεν υπήρχε αέρας. Δεν μπορούσες να πάρεις αναπνοή από πουθενά. Μας δίναν τεχνικό αέρα με μάνικες απ' έξω, αλλά δεν επαρκούσε. Υπήρχαν μικρές στοές, χαμηλές, υπήρχε ζέστη μεγάλη. Υπήρχαν και παλιότερα τα ξερά φορνέλα, όταν τρυπάς μια πέτρα χωρίς να έχεις νερό, στο μακάπι έτσι λέγεται, στο μηχάνημα που δουλεύεις, στο πιστόλι που δουλεύεις, δημιουργεί σκόνη. Όλη αυτή η σκόνη την κατάπιναν οι άνθρωποι εκείνοι, είχαν πεθάνει όλοι, αναφέρεται ο Χριστόφορος, τα νεκροταφεία είναι γεμάτα με νέους ανθρώπους. Πήραμε λοιπόν την απόφαση σαν σωματείο, την ομόφωνη απόφαση, ήμασταν επιταμιδές σωματείο. Οι 6 ήμασταν δεμάτι, ο ένας δεν θα αναφέρω το όνομά του, στην πορεία πήγε με την εταιρεία και διέλυσε το σωματείο. Οι 6 ήμασταν δεμάτι. Πήραμε την ομόφωνη απόφαση να κηρύξουμε απεργία. 14 Μαρτίου το 1977. Η απεργία κράτησε περίπου ένα μήνα και δεν βλέπαμε φως από πουθενά. Καλούμε γενική συνέλευση και αποφασίζουμε την κατάληψη του μεταλλείου. Ήμασταν στο μεταλλείο τότε περίπου 1.200 εργάτες, εμείς ήμασταν οι 550, οι μισοί περίπου. Τα άλλα σωματεία, η επιφάνεια και τα σωματεία των μηχανικών κτλ. Ήταν αντίθετη με την απεργία. Να κάνουμε κατάληψη. Πράγματι, κάνουμε κατάληψη το έργο τάξεων του Παντεμλάκου και της Ολυμπιάδος. Θυμόμασταν τα βράδια εκεί όλοι μας. Κάναμε μέρες να πάμε στις οικογένειές μας. Οπότε, ένα βραδάκι, τέτοια ώρα περίπου, κινητά δεν υπήρχαν να μας ειδοποιήσει κανένας, γέμισε η περιοχή άβρες και ΜΑΤ. Άβρες, τάγκς, είδαμε ξαφνικά δίπλα μας. Πιάσανε τον πρόεδρο, πιάσανε τον γενικό γραμματέα, για τον οποίο θα πω και γι' αυτό δύο λόγια, ο Κώστας Μαργαρίτης, δεν συμμετέχει σήμερα σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε για τα μεταλλεία των σκουριών, αλλά και αυτός ήταν τίμιος τότε, καλό παιδί, τώρα δεν ξέρω τι λόγοι δεν τον επιτρέπουν να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Γέμισε λοιπόν άβρες και ΜΑΤ. Εγώ κατάφερα να μην με πιάσουν. Τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα τους συλλάβανε, τους πήγανε μέσα. Οι εργαζόμενοι της Ολυμπιάδας μπήκαν στο υπόγειο. Άρχισαν οι συλλήψεις. Έφυγα εγώ και πήγα στην Ολυμπιάδα για να δω τι γίνεται. Δεν μου επέτρεψαν να πω. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των κατοίκων όλων των χωριών, τότε και το Παλαιχώρι και το Νεχώρι και η Βαρβάρα, όλοι ήμασταν υπέρ. Κατέβηκε πολλοίς κόσμος, έγιναν μεγάλες μάχες στην Ολυμπιάδα, χτυπήθηκε πολλοίς κόσμος, τα ΜΑΤ, οι άβρες είναι οι ίδιες πάντα, δεν αλλάζει τίποτα, οι ίδιοι είναι. Μα εγώ έλεγα τα παιδιά, με πολλά παιδιά, πέσανε, όρμηξαν να με συλλάβουν. Ρε παιδιά, δεν φοβάστε. Έχουμε διαταγή. Η διαταγή. Διαταγή. Υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Υπήρχαν άνθρωποι που χτυπούσαν αλίπητα. Έφαγε πολύ ξύλο ο κόσμος. Χτύπησαν έγκυες γυναίκες, χτύπησαν παιδιά. Συλλάβαν, έκαναν συλλήψεις. Αυτόφορο, τον πολύ γύρο, γέμισαν τα κρατητήρια.
Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά μετά, θα αναφερθώ και θα πω ότι μέχρι που οι άνθρωποι για τρεις μέρες, τέσσερις ήταν στο υπόγειο, επειδή υπήρχε ο φόβος μήπως σκοτωθήκαν, ένας είδε ότι υπόγειο είναι μέσα, υπήρχαν 150-200 εργάτες, τα πράγματα ήταν λίγο έτσι λάσκα. Από την ώρα και κατάφεραν με διάφορες πιέσεις να βγάλουν τον κόσμο από το υπόγειο, μας πήραν σβάρνα, μας κόρπισαν, γέμισαν τα χωριά μας αστυνομικούς, γέμισαν άβρες, δεν μπορούσαμε ούτε στο σπίτι μας να πάμε, ούτε να βγούμε έξω για μήνες ολόκληρες, διότι η απεργία αυτή κράτησε περίπου 7 μήνες. Έγιναν πολλές συλλήψεις, κατασκευασμένες κατηγορίες, κατηγορίες που δεν τις έκαναν οι άνθρωποι, έτσι λειτουργεί και σήμερα η αστυνομία πιστεύω. Έτσι, κατηγορίες που πήγαμε στα δικαστήρια και όταν μας ανακοίνωναν τις κατηγορίες δεν ξέραμε, δεν πιστεύαμε ότι τις κάναμε, δεν γνωρίζαμε ότι τις κάναμε εμείς. Και όμως, κατηγορώ την αστυνομία σε αυτό το σημείο, διότι ψεύδεται σε πολλά πράγματα. Δηλαδή κατασκευάζει κατηγορίες τις οποίες δεν έχει διαπράξει ο άνθρωπος. Άρχισαν οι μηνύσεις, πήγαμε στα δικαστήρια, εγώ έφαγα αρκετή φυλακή, κάτσα και 17 μέρες στο εφταπύργιο. 17 μέρες, μετά με βγάλανε για λόγους, επειδή άρχισε ο κόσμος να επανασταθεί και φοβούνταν και άλλες ταραχές. Και πήγα στο δικαστήριο και ζήτησαν την απαλλαγή μου. Τα δικαστήρια κράτησαν πολλά χρόνια. Όμως ήρθε η διάσπαση. Ένα μέλος του σωματεία μας ξεκίνησε τη διάσπαση. Άρχισαν να φέρνουν εργάτες από άλλα χωριά, σιγά σιγά. Άρχισαν να δημιουργούν άλλα σωματεία. Τα αιτήματα μας ήταν δύο, ξέχασα να αναφερθώ. Δεν ήταν οικονομικά, ήταν δευτερεύουσα σημασία στα οικονομικά. Ήταν η υγιεινή και η ασφάλεια. Διότι στο μεταλλείο μέσα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Παλαιότερα ήταν οι σκόνες και ο μη καλός αερισμός. Σήμερα που λένε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα, έχουν γίνει πράγματι μεγάλες γαλαρίες, πιο φαρδιές, υπάρχει καλύτερος αερισμός, όμως επειδή μηχανοποιήθηκε το έργο, μπήκαν μηχανήματα μέσα, τα οποία δουλεύουν με ντίζελ, με πετρέλαιο και με βενζίνα, όσο και αν προσπαθείς ένα μηχάνημα να το τακτοποιήσεις, να βάλεις νερό στα... έχουν κάποιες καβούλες, ό,τι και να κάνεις, το υπόγειο δημιουργεί κάπνα. Και σήμερα δημιουργούνται καρδιολογικά προβλήματα στους εργαζόμενους των μεταλλείων. Ήρθε λοιπόν η διάσπαση και εμείς δικαιωθήκαμε περίπου, το μεταλλείο άρχισε μετά από ένα χρόνο, μετά από 7 μήνες να δουλεύει κανονικά, πήραν καινούργιες εργάτες, οι μισοί από εμάς φύγανε από το σωματείο, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντέξουν άλλο, άλλοι δικαιολογημένοι, άλλοι αδικαιολόγητα, και δημιουργήθηκαν καινούργια σωματεία και εμείς 250 περίπου ήμασταν έξω. Ήρθε μετά η κυβέρνηση του Πασόκ και με κάποιο νόμο μας έβαλε στη δουλειά. Πήγησε την εταιρεία και μας δέχτηκε και εμάς. Αυτή είναι η κατάσταση για την απεργία του 1977. Σήμερα έχω τη γνώμη ότι δεν υπάρχουν συνδικαλιστές. Είναι αγορασμένοι, είναι πολυμένοι όλοι τους, είναι τσιράκια της εταιρείας, αυτή είναι η άποψή μου. Και ότι δεν βλέπω κανένα αγώνα, δεν βλέπω τίποτα, ότι πει η εταιρεία αυτό πράττουν, αυτό κάνουν. Να πω και την άποψή μου για το μεταλλείο των σκουριών. Είμαι αντίθετος, πιστεύω ότι θα υπέρθει καταστροφή στην περιοχή, διότι όποιος και αν είναι ο τρόπος εξόρυξης, είναι δύσκολος για την περιοχή αυτή, για το κάλος αυτό που έχουμε, τα βουνά μας, ο Κάκαβος και ολόκληρη η περιοχή, αλλά με τον τρόπο που θέλουν να κάνουν την εξόρυξη του επιχανιακού μεταλλείου, θα υπάρξει πολύ μεγάλη καταστροφή για την περιοχή. Και η καταστροφή για τα χωριά της Μεγάλης Παναγίας, του Παλαιχωρίου, του Νεοχωρίου, τα γύρω χωριά θα φανεί από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα που θα γίνει η εξόρυξη, θα υπάρξει η σκόνη, η οποία θα είναι μεγάλη καταστροφή για την περιοχή. Και αργότερα πιστεύω, με την εμπειρία που έχω, ότι αυτό θα φανεί και στον υδροφόρο ορίζοντα και στα νερά μας δηλαδή. Αυτά έχω να πω, Χριστόφορε.
Δεν ξέρω αν τα είπα καλά, έχω χρόνια να πάρω μικρόφωνο τώρα. Θα πω και δύο λόγια. Καλά, εγώ είχα μια δυσκολία εκτός από, από την έλλειψη του χρόνου για να μπορέσω να μαζέψω κάποια στοιχεία, γιατί εγώ δεν τα έχω ζήσει. Είχα και μια δυσκολία άλλη. Η δυσκολία ήταν ότι ήξερα, όταν με ενημέρωσε ο Χριστόφορος, πως στη σημερινή συζήτηση θα υπάρχει παρούσα η ζωντανή ιστορία, η οποία είναι αναντικατάστατη σε σχέση με το να προσπαθείς να διαβάσεις εφημερίδες, κείμενα της εποχής και όλα αυτά. Με αυτή την έννοια θα προσπαθήσω να προσπεράσω κάποια ιστορικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά όμως θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, για όποιον θέλει να μελετήσει τις ρίζες του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, ας πούμε διαβάζοντας το κλασικό βιβλίο του Γιάννη του Κορδάτου για την ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος και άλλες δουλειές που έχουν γίνει ιστορικές, θα σταματήσει μπροστά στις πρώτες, στα πρώτα σκυρτήματα της εργατικής τάξης. Τα πρώτα λοιπόν σκυρτήματα, στα πρώτα, ανάμεσα στα πρώτα σκυρτήματα της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα, πέρα από αυτά τα που συνέβησαν στη Σύρα ή στην Πάτρα, αναφέρονται και οι αγώνες, οι πρώτοι αγώνες των μεταλλορύχων. Δηλαδή, η πρώιμη εμφάνιση της εργατικής τάξης και των αγώνων της έχει μία σημαντική ρίζα στους μεταλλορύχους. Η πρώτη καταγραμμένη απεργία στα μεταλλεία του Λαβρίου είναι το Μάρτι του 1883. Τα μεταλλεία τότε τα έλεγχε ο Ιταλός Σερπιέρι μαζί με γαλλικά κεφάλαια, και αργότερα μπήκε ο Σιγρός, ο Ευεργέτης, πάντα με την τράπεζα της Κωνσταντινούπολης. Ακολούθησαν στα μεταλλεία του Λαβρίου, που είναι ένα επίκεντρο και ένα σχολείο, πολλές απεργίες. Το 1887, το 1896 αναφέρθηκε ο Χριστόφορος. Θα έχουμε μερικές διαφωνίες με τον Χριστόφορο στις ημερομηνίες, αλλά αυτό δεν πειράζει. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλες διαφωνίες. Το 1906, το 1910, το 19, το 21 και το 29. Κατά τη γνώμη μου, οι δυο σημαντικές απεργίες είναι το 1896 και το 1929 στο Λαύριο, γιατί αυτές ήταν και οι πιο σκληρές απεργίες, αλλά και αυτές οι απεργίες οι οποίες είχαν, ορισμένες από αυτές δηλαδή, ειδικά η δεύτερη, είχε και νικηφόρα αποτελέσματα. Για να έρθει μια εικόνα των αιτημάτων εκείνης της περίοδου, να αναφέρω ότι το 1896 τα αιτήματα ήταν η αύξηση του μεροκάματου, ο εξαναγκασμός της εταιρείας να φτιάξει έργα για να μην σκοτώνονται οι εργάτες, η κατάργηση της δουλειάς την Κυριακή, να πληρώνονται απευθείας από την εταιρεία και όχι από τους εργολάβους, και να ιδρυθεί νοσοκομείο και φαρμακείο για τους μεταλλορύχους. Το Μάρτι του 1906 στο Λαύριο ιδρύεται το πρώτο σωματείο μεταλλορύχων με 5.000 μέλη. Πρώιμες κινητοποίησεις μεταλλορύχων καταγράφονται και στη Σέριφο στα χρόνια 1882-1884, στα οποία η εταιρεία του Γερμανού Γκρόμαν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Αλλά η πιο γνωστή είναι η μεγάλη απεργία τον Αύγουστο του 1916 με τους 4 νεκρούς εργάτες στο μεγάλο λιβάδι της Σερίφου. Αναφορές για εργατικές αντιστάσεις υπάρχουν και για άλλα σημεία της χώρας, στα οποία γίνονταν συστηματική εξορυκτική δραστηριότητα. Κύρια αιτήματα είναι η καλυτέρευση των πολύ σκληρών συνθήκων εργασίας και η αύξηση των πενιχρών μισθών.
Οι σκληρές συνθήκες εργασίας και η στιγμή εκμετάλλευση αποτελεί μόνιμη παρακίνηση, καθημερινή παρακίνηση για την αυθόρμητη αντίσταση των εργατών και για τη συλλογική οργάνωσή τους. Απ' την άλλη όμως, και αυτό το ανέφερε ο Χριστόφορος, αλλά θέλω και εγώ να το επισημάνω, οι μεταλλεργάτες, οι περισσότεροι κάτοικοι της Υπαίθρου και όχι των αστικών κέντρων, όπως παραδείγματος χάρη οι καπνεργάτες, των αστικών κέντρων της περίοδου εκείνης δηλαδή, αντιμετωπίζουν περιορισμούς αντικειμενικούς και υποκειμενικούς από ένα σημείο και μετά, για να έρθουν σε επαφή με το πρώιμο αναπτυσσόμενο σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό κίνημα. Αλλιώς διαδίδονταν πιο γρήγορα οι σοσιαλιστικές ιδέες στα αστικά κέντρα που ήταν συγκεντρωμένος ο εργατικός πληθυσμός και πιο δύσκολα στην Ύπαιθρο στα χωριά που ήταν διασπασμένοι. Για να καταλάβετε το Μαντούδι, που είναι ένα άλλο μεγάλο επίκεντρο της ιστορίας των μεταλλορύχων, του εργατικού κινήματος των μεταλλορύχων, στο Μαντούδι, το πρώτο σωματείο στείνεται το 1933, μετά από πολλά χρόνια αγώνων, κινητοποιήσεων κλπ. Η δεύτερη κινητοποίηση, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει κάποιες ομοιότητες με τη σημερινή κατάσταση στο Λαύριο, είναι αυτή του 29. Θυμίζω ότι το 29 είναι το ξέσπασμα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία γρήγορα ήρθε και στην Ελλάδα και αγκάλιασε όλη τη χώρα. Έχουμε την εξέλιξή της με τη χρεοκοπία του 32, όπου εκεί εμφανίζεται το 28, το 29 δηλαδή, για πρώτη φορά ένας οργανωμένος μαζικός αγώνας στην περιοχή, με 7.000, 5.000 εδώ ποικίλουν οι προσεγγίσεις και διεξάγεται μια μεγάλη απεργία με αίτημα και σε αυτή την περίπτωση την αύξηση των μισθών και τη βελτίωση των συνθήκων. Η αστυνομία χτυπάει τους απεργούς, τραυματίζονται 2 εργάτες σοβαρά και η απεργία σταματάει τη 1 του Φλεβάρη, 29, και λύνεται με ικανοποίηση των αιτημάτων. Από εκεί και μετά έχουμε και άλλες απεργίες μεταλλορύχων, με κορυφαία την απεργία του 29 στο Λαύριο, όπου έχουμε και ένα νεκρό μεταλλορύχο, το Συρίγο, όπου και εκεί πάλι η απεργή, σε συνδυασμό και με τη γενική κατάσταση, γιατί εκείνη την περίοδο έχουμε μια ραγδαία ανάπτυξη των εργατικών αγώνων παντού, σε πολλούς κλάδους. Πάνε μαζί αυτά. Και καταγράφονται απεργίες στο Αλιβέρι, στο Παρνασσό, στη Μήλο, στο Παγκαίο το 34 με τους λιγνητορύχους, στο Μαντούδι κλπ. Τα υπόλοιπα σας τα είπαν σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια. Εγώ θέλω να σταματήσω στο γεγονός ότι από το 47 έχουμε την εμφάνιση του Ποδοσάκη στην περιοχή, ο οποίος ανέλαβε τα μεταλλεία της Κασάνδρας, έτσι λεγόταν. Αξίζει τον κόπο να ρίξει μια ματιά κανείς στο τι σημαίνει Ποδοσάκης, τι σήμαινε Ποδοσάκης. Υπολογίζεται ότι κατήχε για μια μεγάλη περίοδο περίπου το 35% της βιομηχανικής παραγωγής της Ελλάδας. Μιλάμε για ένα μεγάλο τραστ και για έναν σοβαρό οικονομικό και πολιτικό παράγοντα, ο οποίος κυβερνούσε. Έχω μπροστά μου έναν κατάλογο από εταιρείες που έλεγχε ο Ποδοσάκης: αεριουργία, ποτοποιία, λιπάσματα, το καλλικοποιείο Υπηρκάλ, τα μεταλλεία, το Λεμαΐδα, λιγνητολιχεία, ναυτιλία, ασφάλειες κλπ. Μέχρι και πρόσφατα έλεγχε την κατάσταση εδώ στην περιοχή, στα μεταλλεία. Μέχρι και τεχνική σχολή είχε ιδρύσει στο Στρατόνι για να πηγαίνουν τα παιδιά του μεταλλορύχου να σπουδάζουν, να μαθαίνουν τη δουλειά και να ξαναμπαίνουν στις τοές. Και αυτό ήταν το μέλλον που προόριζε και την κυβέρνηση και το κράτος
και το κεφάλαιο για τα παιδιά των μεταλλορύχων. Είναι αλήθεια ότι και κατά τη δική μου γνώμη και έγινε αναφορά, κορυφαία στιγμή ήταν η απεργία του 77. Κορυφαία και θα έλεγα ως ένα βαθμό και τελική στιγμή. Προϋπήρξε μια άλλη απεργία του 75, που αυτή είχε μια επιτυχία, αλλά όμως η εργοδοσία, ο Ποδοσάκης δηλαδή, φρόντισε μετά αμέσως να προσπαθήσει και με απολύσεις και με πιέσεις να πάρει πίσω τις κατακτήσεις και να αλλάξει την κατάσταση, να δημιουργήσει τις διασπάσεις με τα πολλά σωματεία, και πήγαμε στο 77, όπου πράγματι εκεί, χωρίς να σημαίνει ότι, γιατί κάθε αγώνας έχει τις ρίζες του στα προβλήματα αυτών που οδηγούνται σε αυτόν τον αγώνα, αυτών που αγωνίζονται. Παρόλα αυτά όμως, αυτός ο αγώνας του 77 αντικειμενικά συνδυάστηκε. Ήταν μια περίοδος όπου η εργατική τάξη στην Ελλάδα έβγαινε από τη Χούντα μετά από μια μεγάλη περίοδο σκλαβιάς, μη ύπαρξη συνδικαλισμού, άσχημων συνθηκών, τρομοκρατίας, έβγαινε με αναπτερωμένο το ηθικό και με διάθεση να αγωνιστεί. Και έχουμε μια διετία, τριετία από το 1974 μέχρι το 1977, όπου αναπτύσσονται αγώνες παντού, και ένας από τους κορυφαίους αυτούς αγώνες που καταγράφεται είναι αυτός ο μεγάλος αγώνας του 1977, που πράγματι δεν έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για αυτόν, για την εξέλιξή του, για τις μάχες που δόθηκαν, για τη σημασία του για την περιοχή, αλλά αν θέλετε και για την ακτινοβολία που είχε σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξαν κινητοποιήσεις, εγώ ψάχνοντας βρήκα κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, συναυλίες, έρανοι, ψηφίσματα, συγκεντρώσεις, μέχρι και συλλήψεις αλληλέγγυων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, οι οποίοι προσπαθούσαν να προβάλλουν και να υπερασπίσουν αυτόν τον αγώνα, ο οποίος ήταν πολύμηνος. Και ήταν αγώνας ο οποίος και δύσκολα έβγαινε στο επίπεδο της δημοσιότητας. Ψάχνοντας το αρχείο της Μακεδονίας, είναι εκπληκτικό ότι οι ειδήσεις για αυτόν τον αγώνα ήταν στην 5η-6η σελίδα. Η Μακεδονία τότε είχε 8 σελίδες μεγάλες, τόσο έβγαινε περίπου. Εκεί που ήταν τα κοινωνικά και ανέφερε κάποια γεγονότα κοινωνικά της πόλης, εκεί θα έβρισκες κάπου χωμένο μέσα και μια είδηση ότι συνεχίζεται η απεργία στο Μαντέμ Λάκκο. Αν εξαιρέσουμε τα γεγονότα με τη ΣΤΟΑ, όπως επίσης και κάποια άλλα, και για να μεταφέρω λίγο το κλίμα, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη που προσπάθησαν τότε οι απεργοί να κατέβουν με τα πούλμαν, του σταματήσαν στη Γεωργική Σχολή, άμα κάνω λάθος να με διακόπτεις, η αστυνομία τους οδήγησε στα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας. Υπουργείο. Λοιπόν, και κάποια αντιπροσωπεία πήγε στο Υπουργείο. Παρ' όλα αυτά όμως, κάτω από βαρύ κλίμα τρομοκρατίας, γιατί η αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης εκείνη την ημέρα παγόρευσε τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις για να μην διαταραχθεί από τους μεταλλορύχους η κοινωνική ζωή της πόλης. Αυτά έχουν, μπορεί κάποιος διαβάζοντας ορισμένα πράγματα να δει αναλογίες και με σημερινές καταστάσεις. Εγώ μόνο αυτό διάλεξα να πω, να σας διαβάσω δηλαδή από μια εφημερίδα της εποχής τη δήλωση ενός απεργού. Ένας απεργός, λέει, αξίριστος, ξάγρυπτος 5 μέρες, ο Γρηγόρης Τσουρλής ή Τσούρλης, λέει: «Θέλουν να μας διαλύσουν. Δεν τους αρέσει που είμαστε οργανωμένοι και δεν σκοπεύουν με κανένα τρόπο να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματά μας. Ζητάμε ψωμί και μας το αρνούνται. Ζητάμε πιο υποφερτές συνθήκες δουλειάς και μας τις αρνούνται. Ζητάμε να μην πνιγόμαστε από την έλλειψη οξυγόνου τόσα μέτρα κάτω από τη γη και μας το αρνούνται. Είμαστε άνθρωποι και θέλουμε ανθρώπινη μεταχείριση. Η δουλειά είναι επικίνδυνη.
Οι γιατροί, οι καλοί, όχι οι δικοί τους, που μας εξετάζουν, δεν μας δίνουν πάνω από 2 ή 5 το πολύ χρόνια ζωής. Αυτοί δεν πολεμάνε με ζωντανούς ανθρώπους. Πολεμάνε με φαντάσματα, με πεθαμένους ανθρώπους. Καταλάβετε κάτι καλά και γράψτε το με μεγάλα γράμματα στην εφημερίδα σας. Εμείς οι εργάτες δεν έχουμε υποστήριξη από κανένα. Με τη δύναμή μας και τον ιδρώτα μας κάνουν οι ποδοσάκηδες στα εκατομμύρια. Εμείς τους κάνουμε πλούσιους. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι που μας χρωστάνε τα πλούτη τους συνεννοούνται με το κράτος και μας στέλνουν άβρες να μας χτυπήσουν. Ποιους? Εμάς. Εμάς που ταΐζουμε αυτούς και τα παιδιά τους, που σπάνε τα πνευμόνια μας για λίγα ψίχουλα. Μας στέλνουν αυτούς με τα γκλόπς, τις ασπίδες, τα κράνη και τις άβρες να μας χτυπήσουν. Δεν υπήρχε ακόμα τότε η λέξη ΜΑΤ. Τους λέγαν κρανοφόρους. Τελειώνω. Γιατί αυτή η εκδήλωση, γιατί αυτή η προσπάθεια, πέρα από το να γυρίσουμε λίγο στην ιστορία. Είναι γνωστό ότι στην εξέλιξη του αγώνα αυτού που διεξάγεται τώρα, αναφορικά με το, με την λεγόμενη επένδυση της Ελντοράδο, του ελληνικός χρυσός ΑΕ και πάση περιπτώσει όλη αυτή την ιστορία, έχει αναπτυχθεί μία αντιπαράθεση εσωτερική στις κοινωνίες της περιοχής, στα χωριά της περιοχής, η οποία υποδαβλίζεται συστηματικά με διάφορους τρόπους από την εταιρεία και την κυβέρνηση για να φανεί ότι δεν είναι αυτοί που μόνοι τους, αλλά είναι μαζί με το λαό. Ότι έχουν μαζί τους ένα τμήμα του λαού. Ότι υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να δουλέψει. Και πράγματι, στη Χαλκιδική, γιατί η Χαλκιδική δεν είναι μόνο τα παράλια, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, αυτά που γνωρίζουν αυτοί που την επισκέπτονται, υπάρχουν περιοχές πιο φτωχές, περιοχές απομονωμένες, ορεινές, κόσμος ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν, σε αυτού του είδους την ανάπτυξη και σε αυτό το μοντέλο και ο κόσμος ο οποίος θέλει να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Και πάνω εκεί πατάνε για να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, δεν είναι μια εύκολη αντίθεση. Παρόλα αυτά όμως, όσοι ασχολούνται και όσοι έχουν και μερικά άλλα πράγματα στο μυαλό τους, θα πρέπει όσο μπορούν να επιδιώκουν να απευθύνονται και σε αυτόν τον κόσμο και να προσπαθούν να τον εξηγήσουν ότι αυτοί οι οποίοι ήρθαν να λαϊλατήσουν τον ορυκτό πλούτο καταστρέφοντας τη φύση, τα βουνά, τον αέρα και τα νερά, δεν μπορεί να είναι από την μια μεριά έτσι και από την άλλη μεριά να είναι ηθικοί, δίκαιοι απέναντι στους εργάτες. Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τη φύση, με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν και τους ανθρώπους. Και αυτούς θα προσπαθήσουν να τους λαϊλατήσουν και αυτούς θα προσπαθήσουν να τους εκμεταλλευτούν με τον χειρότερο τρόπο. Και αυτό είναι ένα στίχημα για το κίνημα. Να μπολιάσει δηλαδή και στα συνθήματά του και στην αντίληψή του και στην προσπάθειά του την προσπάθεια της συνένωσης. Όσο μπορεί να γίνει σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο. Και αν αυτό το στίχημα κερδιθεί στην πορεία, γιατί η ζωή θα το αποδείξει, όπως το έχει αποδείξει περίτρανα δεκάδες και εκατοντάδες χρόνια πριν, τότε πραγματικά θα αποδειχθεί ότι αυτή είναι η ικτρή μειοψηφία και όχι όπως θέλουν να παρουσιάζονται πλειοψηφία ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό το νόημα έχει αυτή η συζήτηση. Για να βάλει τέτοιου είδους στοιχεία, να παρακινήσει ορισμένους ανθρώπους στον προβληματισμό και κυρίως τους νέους να ψάξουν για την ιστορία του εργατικού κινήματος της Χαλκιδικής, που η ρίση του επαρόδου είναι αδικημένο και κάποιος νέος, κάποια στιγμή Χαλκιδικιώτης, θα πρέπει να προσπαθήσει να γράψει για αυτή την ιστορία και για τους ανθρώπους που αναφερθήκαν από τους προηγούμενους δύο συναγωνιστές. Για να συμπληρωθεί η κατάσταση με τις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν στα μετέλεια, γιατί παρέλειψα να το πω, πρέπει να πούμε και τούτο.
ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50, έτσι κατά του 55 δηλαδή, που οι εταιρείες που δεν υπήρχαν ούτε οδικό δίκτυο σημαντικό, αλλά και οι εταιρείες δεν έθεταν μεταφορικά μέσα, τότε οι εργαζόμενοι από όλα τα γύρω χωριά ήταν εγκατεστημένοι κοντά στις τοές, σε πρόχειρες παράγκες, και καταλαβαίνετε επομένως και οι συνθήκες διαβίωσής τους στον ελεύθερο χρόνο ποιος ήταν. Και ταυτόχρονα κάθε εταιρεία έστεινε και ένα μαγαζάκι, καντίνα το έλεγε, στο οποίο εμείς οι μεταλλουργοί μπορούσαμε με πίστοση να παίρνουμε τα είδη διατροφής και ό,τι είχαμε άλλο ανάγκη και μας τα καρτούσαν στην πληρωμή. Συνέβαινε δε στους νέους ιδιαίτερα ανθρώπους που είχαμε ανάγκη με διατροφή περισσότερη, όταν τελείωνε ο μήνας και έρχονταν η πληρωμή, αυτά που είχαμε φάει ήταν περισσότερα από αυτά που είχαμε να παίρνουμε. Δηλαδή ήταν να παίρνουμε 500 δραχμές ας πούμε και είχαμε φάει 700 εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι μας τρίμωχναν και μας έλεγαν ότι τι θα γίνει τώρα εδώ. Και λέγαμε τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα όμως ήμασταν πιο βαθιά εμείς. Και σε ένα βαθμό ήμασταν περιοδεύων θίασος. Εγώ λόγω χάρη άλλαξα καμιά 6 μεταλλεία μαζί με άλλους που περιοδεύομαι γιατί μας έδιωχναν από το ένα και έστρα μας ξεχνούσα από κανένα χρόνο ξαναπήγαμε πάλι από την αρχή. Αυτό όμως που σημαίνει πέραν από τις συνθήκες εργασίας, είχαμε και άσχημες συνθήκες διαβίωσης, έμπαιναν σε πρόκειρες παράγκες οι εργάτες. Δηλαδή καταλαμβάνεστε τώρα εκεί τι συνθήκες υπήρχαν. Είχε και ένα θετικό. Τότε οι εργάτες συζούσαν μαζί και μπορούσαν εύκολα να συνοούνται, να λένε και τον καημό τους, τα πάθη τους, να συνοούνται και να αποφασίζουν για κοινούς αγώνες. Πράγμα που σήμερα κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύει, παρότι έχουμε τώρα και τηλέφωνο να συνοούμαστε κτλ. Να μην συνυπάρχουν όλοι μαζί. Αυτό ήταν το θετικό στοιχείο. Θα έλεγα δε, ο Δημήτρης πρότεινε να διαβάσετε του Κορδάτου την ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Ναι, βεβαίως, και σας το λέω και εγώ. Και επειδή είστε νέοι άνθρωποι και μορφωμένοι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα έλεγα να το διαβάσετε, είναι πολύτιμο. Σας πρότεινα όμως και ένα άλλο βιβλίο να διαβάσετε για τις συνθήκες ειδικά των μεταλλουργίων, πως ζούσαν οι μεταλλουργοί εκείνα τα χρόνια. Ένα βιβλίο που με συνέστησαν κάποτε και εμένα να διαβάσω και νόμιζα ότι ο συγγραφέας δεν ήταν παρά μεταλλουργός και δουλεύαμε μαζί στην ίδια εταιρεία, γιατί περιέγραφε τα πράγματα σαν να ζούσαμε μαζί. Φρέ του Παγάσα, λέω, μαζί ήμασταν και δεν τον γνώρισα. Πρόκειται για τον Εμίλ Ζολά, το Γάλλο συγγραφέα, που έγραψε ένα βιβλίο, ο Germinal. Κάποιοι μου είπαν ότι η λέξη Germinal είναι όνομα μήνα. Εγώ όμως που δεν ξέρω και γαλλικά, υποθέτω ότι δεν είναι, αλλά είναι ο μεταλλουργός. Μήνα, διεθνώς λέγεται το μεταλλείο. Και κάνοντας τη δική μου μετάφραση, λέω, γιατί. Τι εννοώ θα είχε να βάλει τίτλο του βιβλίου του που αναφέρεται στους μεταλλουργούς έναν το. Λέω πρέπει να είναι ο μεταλλουργός η σωστή μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει κυκλοφορεί στην Ελλάδα το βιβλίο αυτό του Germinal που περιγράφει άριστα. Πρέπει να δούλεψε και αυτό σε μεταλλεία, σε κάποια μεταλλεία. Όχι σε αυτό που είμαι εγώ, αλλά σε κάποιο οπουδήποτε δούλεψε. Περιγράφει τόσο καλά που αξίζει τον κόπο. Σε όσοι θέλετε να μελετήσετε το κίνημα των μεταλλουργών. Παγκόσμια, αν θέλετε, ίδια κατάσταση επικρατούσε και φυσικά κατανολογία να βγάλουμε και τι έγινε στην Ελλάδα. Να διαβάσετε πέραν από το βιβλίο του Κορδάτου για την ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, να διαβάσετε και το Germinal του Εμίλ Ζολά, του Γάλλου. Του μεγάλου λογοτέχνη Εμίλ Ζολά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Εξήγηση τελείωσε. Τώρα, όποιο θέλει να έρθει, γιατί το μικρόφωνο δύσκολα μεταφέρεται, να κάνει ερωτήσεις εδώ, να ανοίξει ο κατάλογος των ομιλητών, όποιο θέλει να τοποθετηθεί, να πει κάποιο προβληματισμό, οτιδήποτε. Και ερωτήσεις. Μέσα στους 5 οργανισμούς που καταργήθηκαν είναι και το Ινστιτούτο για τα νοσήματα του θώρακα και των εργασιακών συνθήκων. Αυτό που, μέσα στους 5 που καταργήθηκαν και αφορά άμεσα φυσικά τα μεταλλεία. Είναι μέσα στους 5 οργανισμούς υγείας που καταργούνται με απόφαση του Δημοκρατικού Γεωργιάδη. Έτσι. Αυτό έτσι σαν παρατήρηση. Κάποια άλλα συνδικάτα, ας πούμε, ή σωματεία της περιοχής, σε αυτή τη μεγάλη απεργία που είπατε, αν κάναν κάτι, αν ήταν αλληλέγγυοι, αν κήρυξαν αυτή η απεργία, όχι. Αυτό ήταν το ερώτημα. Όχι. Και αν ξέρετε γιατί, να μας πείτε, ξέρω εγώ.
Ευχαριστώ. Όχι. Το καιρό εκείνο το μόνο σωματείο που απεργούσε ήταν το σωματείο των Υπουργείων. Οι άλλοι όλοι ήταν αντίθετοι. Δουλεύανε κανονικά. Που διαφωνώ. Λέω αν έτυχε να υπάρχει μια επαφή με κάποια σημερινή, αν όχι εργαζόμενο στα μεταλλεία, κάποια οικογένεια που έχει εργαζόμενο εκεί, να μεταφερθεί μια εικόνα τι συμβαίνει τώρα. Και πόσο και ένα δεύτερο σαν σκέλος. Λέω οι άνθρωποι εδώ ίσως να μην έχουν ακριβώς αυτή την εικόνα του τι συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση τόσο πολύ στα χωριά με τους εργαζόμενους και τους μη εργαζόμενους. Και δυστυχώς είναι ακριβώς το αντικατόπτρισμα ολόκληρης της κατάστασης της Ελλάδας με αυτή την αποδιοργάνωση που με ελάχιστες λέξεις μεταφέρθηκε από τους ομιλητές εδώ. Κάποια στοιχεία γι' αυτό. Έτσι πιο έντονα στο τι κάνουμε τώρα. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ που είμαστε εδώ η τεράστια πλειοψηφία που λέει ναι, ακριβώς αυτό το μαζικό μου δίνει αυτή την ενέργεια, μου δίνει αυτή... Χαίρομαι που υπάρχει η Χαλκιδική, αλλά γάμω τον πελά μου, θα θέλω να δουλέψω. Ακούω κάθε μέρα ανθρώπους που απολύονται και σε αυτή τον εργασιακό χώρο υπάρχει μία λέξη. Διάλυση. Τώρα, ακούγεται μου. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τους σημερινούς εργαζόμενους, δύο κουβέντες. Να πάρουμε υπόψη γενικότερα την κατάσταση που υπάρχει. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Τα επίσημα στοιχεία αυτά. Γιατί αν επισήμως, δεν ξέρω, είναι προεπομένοι πάρα πολύ παραπάνω. Που στα φτωχά χωριά, τα ζερμοχώρια, που δεν έχουν και κανένας άλλο είδους απασχόληση, έχουν υποταχθεί στην ανάγκη, αδικαιολόγητα φυσικά, να εξασφαλίσουν δουλειά και έτσι όχι μονάχα οι ίδιοι να ανεσένουν, γιατί αν τολμήσουν να ανεσάνουν είναι εκτός. Όξο, φευγάτ και τα λοιπά. Όχι μονάχα οι ίδιοι εργαζόμενοι, αλλά ούτε οι οικογένειές τους. Αν κάποιος συγγενής, αν κάποιο μέρος της οικογένειας του εργαζόμενου σήμερα τολμήσει να πει μια κουβέντα να έχει δηλωθεί υπέρ του αγώνα μας, αυτόν που κάναμε ενάντια στην εταιρεία, απλώς θα πάρει στο λαιμό της και τον εργαζόμενο μέρος της οικογένειας που αυτή τη στιγμή δουλεύει. Να πούμε δε και κάτι άλλο. Ότι παίρνει από τους εργαζόμενους. Γιατί γίνεται κάποια εξόριξη, όπως γινόταν και παλιά, συνεχίζει η εξόριξη. Παίρνει από αυτούς τους που είναι πράγματι εργαζόμενοι, ήταν και πριν και συνεχίζουν να είναι και τώρα. Σήμερα έχουν επιστρατευτεί πάρα πολλοί, μόνο και μόνο για να τους αντιπαραθέτουν σε εμάς. Στο κίνημα που γίνεται ενάντια στη μεταλλουργία. Δεν θα τους έλεγα εργαζόμενους. Θα τους έλεγα μπράβους της εταιρείας. Γιατί δεν είναι καν εργαζόμενοι ή τουλάχιστον δεν είναι μεταλλουργοί. Δεν δουλεύουν σε καμιά εξόριξη ούτε στα υπόγεια ούτε στα επιφανειακά. Είναι από πάνω, κόβουν κανένα δέντρο, παίζουν και κανένα τάβλι. Κάποτε τους έδινε και ένα σάντουιτς, δεν ξέρω αν συνεχίζει. Και τους έχει απλώς ετοιμοπόλεμους μαζί με τη security που έχει και τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Συντάσσονται και αυτοί για να αντιπαρατηθούν στις κινητοποιήσεις του κόσμου της περιοχής. Επομένως, είναι παγιδευμένος κόσμος. Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες τώρα. Γιατί εμείς οι παλαιότεροι, με τόσους δεσμούς, και ο Γιώργος εδώ και πολλοί άλλοι από εμάς, γιατί δεν επεμβαίνουμε? Ναι, θα έλεγα ότι λειψή δουλειά έγινε προς την κατεύθυνση των χώρων από τους οποίους χώρους επιστρατεύει η εταιρεία αυτούς τους ανθρώπους για να τους στρέψει εναντίον μας. Γίνεται η λειψή δουλειά. Τώρα λέει κανένας, υπάρχει γενικότερο ξεκαρβάλωμα, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης σου είναι αυτό, του συνδικαλιστικού κινήματος. Μην ξεχνάτε ότι προηγήθηκε μια περίοδος που για να κερδίσουν με το μέρος τους, και είναι κυρίως ευθύνη του Πασόκ αυτή. Κυρίως ευθύνη. Για να κερδίσουν με το μέρος τους το εργατικό κίνημα, για να το υποτάξουν, να το κατοπραγίνουν, να το αδρανοποιήσουν, εφάρμοσαν μια πολιτική, μην ξεχνάμε ακόμα και μέτρα, η αυτόματη, τη μαριθμική αναπροσαρμογή, λέει, ότι εφαρμόστηκε ένα άλλο θέμα, αλλά τάματα στους εργάτες κτλ, που εγκλώβησε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και διοικήσεις συνδικάτων. Από αυτή την κατάσταση όμως,
να ελπίζετε ότι θα βγούμε. Γιατί δυστυχώς, για αυτούς δυστυχώς, δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να δίνουν ούτε τα ψίχουλα πόδινα χτες και προχτές. Εξάντλησε τα περιθώρια ο καπιταλισμός, η κεφαλαιοκρατία, που είναι κυρίαρχη τάξη στον χώρο μας, στον τόπο μας και παγκόσμια. Εξάντλησε τη δυνατότητα να ρουσφετιάζει, όπως τα έλεγα, όπως λέμε εδώ, και να εξαγοράζει συνειδήσεις ανθρώπων. Δεν έχει πλέον τη δυνατότητα ούτε το, και το πιο ήπιον για αυτή μέτρο για να φωλογέψει τον εργαζόμενο. Και βλέπετε ότι δεν κάνει χάρ ούτε σε αυτούς που προσέλαβαν οι ίδιοι. Και διώχνουν κάθε μέρα. Οι υπαλλήλους που τους είχαν προσλάβει οι ίδιοι για να τους χειροκροτούν, για να τους πιάσουν χειροκροτές, όπως τα ευδάνια εταιρεία Μπράβος, έκαναν και οι άλλοι για πολιτικούς λόγους να έχουν χειροκροτητές, να πιάσουν στρατό ολόκληρο. Και αναγκάζονται σήμερα οι ίδιοι να διώχνουν κατά χιλιάδες. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Εμείς συμπαραστηκόμαστε στην ΕΡΤ. Αυτοί που μας φόβονται με ψέματα. Τους συμπαραστηκόμαστε. Γιατί πληρώνουν τις δικές τους αμαρτίες. Και φυσικά και σε ένα βαθμό και τις δικές μας. Δεν έχουν επομένως τη δυνατότητα. Αυτό κακό μεν για. Αλλά αναγκαίο κακό. Επώδυνο που πρέπει να το περάσουμε για να ανεβεί παραπάνω η συνείδηση του εργαζόμενου λαού και να καταλάβει ότι ούτε με το γλύψιμο, ούτε με το ρουσφέτ λύνεται το πρόβλημά μας. Θα χρειαστεί αγώνας και μάλιστα αγώνας, όχι να κατακτήσουμε μικρό μεταρρυθμίσεις που να απαλύνουν λίγο-λίγο την κατάστασή μας, αλλά να ξεπλέξουμε οριστικά με το μεγάλο κεφάλαιο, τόπιο και ξένο, που καταδυναστεύει τον τόπο μας και ξεζουμίζει τον λαό.